για αυτό το θέμα. Τώρα, προβληματισμό και έντονη συζήτηση εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να προκαλεί το υψηλό ποσοστό που έλαβε η Χρυσή Αυγή την περασμένη Κυριακή, κυρίως σε Αττική και Αθήνα. Αντιπαραθέσεις και κόντρες, ωστόσο, όπως θα δούμε, προκαλεί και η κατεύθυνση των ψήφων που συγκέντρωσε η Χρυσή Αυγή εν ώψη του δεύτερου γύρου. Τέσσερις ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι υποψήφοι και κόμματα βγήκαν προς άγραν ψήφων. Στόχος να αντλήσουν και τις ψήφους των συνδυασμών που δεν μετέχουν στις εκλογές της δεύτερης Κυριακής. Ο Πάνος Κουλέτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, δεν αρνήθηκε ούτε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι ένα ενιαίο ναζιστικό πράγμα αυτό το οποίο υποστήριξε τους βασικούς υποψηφίους της Χρυσής Αυγής. Άρα μου λέτε ότι είναι ευπρόσδεκτοι ψήφοι που πήγαν, των συμπολιτών μας που πήγαν προς την Χρυσή Αυγή. Κάθε ψήφος που τον αποσπάμε από τον φασισμό και τον ναζισμό. Βρίσκω θλιβερό στη δήλωση του Πάνου του Σκουρλέτη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την απενεχοποίηση αυτών που ψηφίζουν φασίστες. Ως προς τον χαρακτηρισμό που μου απίφθινε το θλιβερός ο κύριος Στατσόπουλος, δεν το σχολιάζω, το αντιπαρέρχομαι. Θλιβερή θεωρώ πράγματι την πορεία του, και ενώ την πολιτική πορεία του. Διότι δεν μπορεί να αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησα για το σχόλιο σου και όχι για την πορεία σου, Πάνο Σκουρλέτη. Αν θες να ανταλλάξουμε καλολογικά στοιχεία, είμαι συγγραφέας και έχω στην αποθήκη πάρα πολλά. Αλλά μην φύγουμε από την ουσία της δήλωσης. Αντίθετη στάση όμως τηρεί ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός, ο οποίος, αφού χαρακτήρισε το ποσοστό που έλαβε η Χρυσή Αυγή στις εκλογές ως θλιβερή ιστορία για την πατρίδα μας και εκτίμησε ότι εκείνοι που σηκώνουν τη σημαία των Ναζί θέλουν ψυχίατρο, δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του ακροδεξιού κόμματος. Την ίδια στιγμή η Χρυσή Αυγή καταγγέλει τον απόλυτο αποκλεισμό της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δύο ημέρες μετά την νίκη μας στις εκλογές και κανένα μέσο δεν μας δίνει βήμα για να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Έχει καταληθεί η ουσία των ελεύθερων εκλογών. Έχουμε απολέσει το δικαίωμα του λόγου. Μαζί μου τώρα ο Δημήτρης Τσιόδρας. Δημήτρη, όπως βλέπουμε, η μάχη για τον δεύτερο γύρο εμπεριέχει και μία άλλη μάχη, αυτή για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής του πρώτου γύρου. Ναι, είναι απολύτως λογικό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Το τι θα κάνουν, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, όπου έχει 16% ο κύριος Κασιδιάρης, ή στην περιφέρεια, όπου έχει 11% ο κύριος Παναγιώταρος. Και ξέρεις, οι ψήφοι είναι ίδιες. Δεν μετράει αν είναι δικιά σου, δικιά μου, του τάδε που έχει την τάδε ιδεολογία ή του άλλου που έχει την άλλη. Αυτό που μπαίνει στην κάλπη είναι το ίδιο με αυτό το κάποιου που έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Έτσι λοιπόν θα μετρηθούν όλες ίδιες στο τέλος. Αυτό βάζει σε πειρασμό κάποιους να πούνε ότι γιατί όχι και τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ακούσαμε ότι αν απεγκλωβιστούν κάποιοι φασίστες κτλ. Καλό θα είναι. Τώρα μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί κανένας μια Κυριακή στην άλλη. Κάτι θα ψηφίσει. Στη μία κάλπη και κάτι θα ψηφίσει στην άλλη κάλπη. Στην άλλη κάλπη είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει αυτό το οποίο ψήφισε και την προηγούμενη Κυριακή. Στη διπλανή κάλπη θα επιλέξει και θα επιλέξει με κάποια κριτήρια. Ποια κριτήρια? Ο κύριος Παπάς έδωσε γραμμή από τη φυλακή, λέει ότι θα πρέπει να καταψηφιστεί ο Σαμαράς και ο συνεταίρος του. Ναι. Τώρα κάποιοι. Αν υποθέσουμε ότι όλοι αυτοί παίρνουν γραμμή, δηλαδή είναι συντεταγμένοι και συνειδητοποιημένοι χρυσαυγίτες. Γιατί. Υπάρχουν και κάποιοι, προφανώς, δεν ξέρω πόσοι είναι, στη ζυγαριά, οι οποίοι απλώς δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και απλώς ψηφίζουν για να αποδοκιμάσουν, για να πάνε κόντρα, γιαγιά. Προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι, δεν ξέρω το ποσοστό, ούτε μπορώ να πω ποιοι από αυτούς είναι νεοναζί και ποιοι απλώς εκφράζουν την αγανάκτησή τους, αλλά δεν μπορεί στο όνομα ενός αντιμνημονιακού μετόπου και στη λογική του ότι αφού είναι εναντίον του μνημονίου, ας έρθουν και σε εμάς, δεν πειράζει, να σβήνονται όλα. Δεν ξέρω ποιο ποσοστό πραγματικά είναι αυτό που ασπάζεται την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Πάντως είναι δεδομένο ότι από την προηγούμενη Κυριακή φαίνεται ότι δεν έχουμε μια περιστασιακή ψήφο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ψηφίσαμε το 2012, δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Σήμερα έχουμε μια συνειδητή ψήφο παρόλα όσα έχουμε μεσολαβήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει τα πολιτικά κόμματα, γιατί δεν τελειώνει η ιστορία στο δεύτερο γύρο των εκλογών, την Κυριακή. Θα το έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ακούστηκαν και κάποιες καθαρές θέσεις, όπως το Γκουγκουέ που λέει απομονώνουμε την ναζιστική Χρυσή Αυγή, ή του κυρίου Σγουρού που λέει δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στην συνέχεια και να μην απενοχοποιούμε αυτούς που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή λέγοντας έλα μωρέ, κάποιοι παραστρατημένοι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα.